Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πραγματικά είναι αφορμή για να γίνει μια πολύ γενικότερη συζήτηση, διότι σε ό,τι αφορά τις συχνότητες και του αναλογικού φάσματος επί 23 χρόνια και του ψηφιακού φάσματος, όλη αυτή η υπόθεση θα μπορούσε να έχει την επιγραφή «Ιστορία μου, αμαρτία μου» και κατέληξε και με την ντροπή, με το κλείσιμο της ΕΡΤ και όχι μόνο. Τα περιστατικά είναι πάρα πολλά και δεν μπορούν να ξεχνιούνται εδώ πέρα μέσα. Κύριε Γεωργιάδη, αν είναι δυνατόν, από τώρα σκέφτεστε για τις 8 η ώρα, ας πούμε. Μα αν είναι δυνατόν τώρα, εντάξει. Ακούστε λίγο της ουσίας τα πράγματα. Η πολιτική έχει πάρα πολύ μεγάλη ευθύνη για το πώς έγινε όλη αυτή η πορεία. Είναι σαφές πως η ΕΡΤ έκλεισε και για να δοθεί μπόνους στα ίδια τα κανάλια εν ώψη της ψηφιακής εποχής. Σας προτείνω σε όλους και ιδιαίτερα και στους νεότερους συναδέλφους να ανατρέξετε στα πρακτικά της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας που γίνανε τρεις πολύ ωραίες συζητήσεις με τις δύο διοικήσεις της ΕΕΤ, τώρα γίνανε Νοέμβρη-Δεκέμβρη, την προηγούμενη που έκανε το νομοσχέδιο, το νόμο που έδωσαν, ας πούμε, στην Τίτζια το πράσινο φως να είναι ο μόνος πάροχος, και με την ίδια τη διοίκηση της Τίτζια. Είναι πάρα πολύ χρήσιμες και πολύ ωφέλιμες αυτές οι συζητήσεις. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι είναι πάρα πολλά τα ζητήματα για τα οποία θα πρέπει να γίνει μία τομή. Πρώτο, θα επανέλθει ή όχι η συζήτηση για τα ασυμβίβαστα των ιδιοκτητών. Η ελληνική δημοκρατία μετά την μεγάλη σύγκρουση που έγινε για τα ασυμβίβαστα και για το βασικό μέτοχο, τι συμπέρασμα βγάζει, τι συμπέρασμα βγάζουμε τώρα σε συνθήκες κρίσης που ζήσαμε αυτή την πενταετία. Θα πρέπει να το συζητήσουμε, αλλά είναι ανοιχτό θέμα. Δεν μπορεί να καλύπτεται κάτω από το τραπέζι. Δεύτερο, σε σχέση με το trust των μεγάλων ιδιοκτητών καναλαρχών που έχουν συγκροτήσει την Αντίτζια. Είπαμε 100 φορές εδώ πέρα και το είπαμε και στους ίδιους τους κυρίους όταν ήρθαν και συζητήσαμε μαζί τους. Είναι ένα κλασικό ασυμβίβαστο. Πρόκειται περί απίστευτου σκανδάλου. Και θα παρακαλούσα, ας πούμε, τους κυρίους έγκριτους νομικούς, συνταγματολόγους ή ποινικούς ή άλλους που έτσι βγαίνουν σε όλα τα θέματα με την γνώση τους να την ξεχυλήσουν εδώ πέρα, να αναφερθούν πάνω σε αυτό. Είναι δυνατόν ο πάροχος των ψηφιακών συχνοτήτων να αποτελείται από τους 5 παρόχους προγράμματος που παίρνουν την εντολή, τη δικαιοδοσία και το φάσμα από τον εαυτό τους? Σας το είπαμε μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε χρόνια. Κάντε πως δεν καταλαβαίνετε. Είναι διαπλοκή πατεντάτη του πολιτικού συστήματος ή, εν πάση περιπτώσει, κύριε Θεοχάρη, που θέσατε προηγούμενα μια σειρά από μεγάλα ερωτήματα, εσείς αυτό το έχετε καταλάβει? Δεν ήσασταν παρόν στο δημόσιο χώρο όλα αυτά τα χρόνια. Δεν ήσασταν κλεισμένος στο Υπουργείο Οικονομικών. Αυτό το οποίο γεννάει σκάνδαλα, γεννάει τα πάντα. Ενδεχομένως δεν έχει γίνει καμία διαπλοκή και σκάνδαλο, δεν παίζει ρόλο, αλλά είναι από μόνο του η επιτομή των ασυμβιβάστων. Επόμενο, σε σχέση με το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά εδώ και χρόνια που γίνονται παρατάσεις, ας πούμε, των ανθρώπων εκεί πέρα, ας πούμε, των θητιών τους κτλ. Τι μέσα έχουν δοθεί στο ΕΣΟΡΟΥ? Πώς έρχεται η πολιτική τάξη ακόμα και σε αποφάσεις που βγάζανε, παραδείγματος χάρη για αυτούς τους διαγωνισμούς, τα τεχνικά παιχνίδια και τα λοιπά, τα τραπουλόχαρτα και τα άλλα, κάποιες περίεργες ώρες ή που ψάχνουν μία λέξη ανάμεσα σε εκατομμύρια άλλες και πλουτίζουν. Βγάζαν αποφάσεις και ερχόταν η πολιτική τάξη 2 μήνες πριν τις ευρωεκλογές και ακύρωνε. Και έδινε μπόνους, διότι είναι σε πολύ μεγάλα κανάλια, ας πούμε, αυτά,
έδινε μπόνους τη συνέχιση αυτών των παιχνιδιών. Πόσο είχε θωρακιστεί αυτό το ΕΣΟΡΟΥ? Πόσο ήταν υπόλογο στην πραγματική κατάσταση, ας πούμε, στην πολιτική τάξη της χώρας, στις κυβερνήσεις τότε κτλ. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι το άλλο, το οποίο επίσης το γνωρίζετε, κάθε 31 δωδεκάτου δεν μας ερχόταν εδώ μια τροπολογία, τη θυμάστε, κάθε 31 δωδεκάτου, επί τρία χρόνια, που ήταν το μόνο μνημονιακό μέτρο, το περίφημο ποσοστό που έπρεπε να δίνουν, το οποίο το παίρνανε πίσω, η ίδια η Βουλή. Τα έχει κάνει όλα αυτά και πάρα πολλά άλλα. Εν κατακλείδη, η ΕΡΤ δεν έχει μόνο σημασία μέσω μιας ακραίας αντικειμενικότητας που πρέπει να έχει, να διαμορφώσει το πεδίο της ενημέρωσης και όχι μόνο του διαλόγου και από εκεί και πέρα πολιτιστικά, ψυχαγωγικά κτλ. Εάν πάει καλά αυτό το σχέδιο και πραγματικά στη συνείδηση του κόσμου αξιωθεί η νέα ΕΡΤ, θα γίνει δυνατόν να λειτουργήσει και σαν πιλωτική ως προς το υπόλοιπο φάσμα, ως προς τα υπόλοιπα κανάλια. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σε όλη την Ευρώπη υπάρχει πάντοτε ένας πυλώνας δημόσιας ραδιοτηλεόρασης που εκ των πραγμάτων λειτουργεί σαν υπόδειξη, βάζει ατζέντα, βάζει θέματα. Δεν μπορούν να κρυφτούν θέματα, δεν μπορούν να πεθάνουν θέματα. Και με αυτή την έννοια πραγματικά πιστεύω όλοι με τις επιφυλάξεις μας, με τις ενστάσεις μας, με τη γνώση του παρελθόντος σε σχέση με προβλήματα που υπήρχαν, θα πρέπει αυτό το φορέα που επικοινωνούσε και με την Ομογένεια, που επικοινωνούσε με τα νησιά, παντού εγώ ήμουν Καστοριά μέσα στο Πάσχα και από τα νησιά ήρθαν και μας είπαν και από πάνω. Δεν φτάνουν τίποτα. Είναι κλεισμένες οι συχνότητες, δηλαδή δεν φτάνουν, υπάρχουν γκρίζες ζώνες, στις συχνότητες δεν φτάνει το ψηφιακό σήμα. Και βλέπουν από δίπλα-δίπλα, από γύρα-γύρα, ας πούμε, από τις άλλες χώρες. Δεν θίγω τώρα τα εθνικά και τα εθνικιστικά, αλλά τουλάχιστον από πλευράς κουλτούρας, επιπέδου, γλώσσας. Τι γίνεται? Τελευταίο το οποίο θέλω να πω, κυρία Πρόεδρε, για να μην σας καθυστερήσω. Και θα είμαι πάρα πολύ σκληρός σε αυτό το πράγμα. Προς όλους, διότι ξέρω, όπως και μερικοί από εδώ πέρα μέσα ξέρουν. Δεν τα βάζω ούτε με τον κύριο Ψυχάρη, ούτε με τον κύριο Μπόμπολα, ούτε με τον κύριο Βαρδινογιάννη, ούτε με τον ιδιοκτησία του Α, ούτε για το ότι η πολιτική έγινε όμηρος και θεραπενίδα των μεγάλων καναλαρχών και των μεγάλων καναλιών όλη αυτή τη δεκαετία και ιδιαίτερα μέσα στην κρίση. Δεν τα βάζω με αυτούς. Διότι αυτοί οι άνθρωποι είναι επιχειρηματίες, κάνουν τα νούμερά τους τα λοιπά. Τα έχουμε βάλει σε σχέση με το μέτρο που τους αναλογεί ως προς τα συμφέροντά τους μέσα στις πολιτικές της κρίσης. Είναι μια άλλη συζήτηση. Εδώ όμως είναι η ευθύνη. Εδώ και χρόνια, εγώ πριν από 15 χρόνια είχα σοκαριστεί όταν ήμουν υπεύθυνος τύπου του τότε συνασπισμού. Και σας επαναλαμβάνω, ξέρω και μας αφορά όλους, μην το αρνηθεί κανείς. Όταν πρωτοπήγαινα ξανά στα κανάλια μετά από χρόνια που ήμασταν πριν, ας πούμε, σε άλλο σχηματισμό της αριστεράς τα λοιπά, και έβλεπα τους πολιτικούς και τους τότε υπουργούς και μεγαλοστελέχη να τους πιάνουν το μαγουλάκι και όχι μόνο. Έτσι, και να τους μιλάνε από τον τελευταίο που μας έκανε μακιγιάζ μέχρι που μπαίναμε μέσα, σαν να είναι άνθρωποι οι οποίοι υποχρεώνοντουσαν, τους είχαν ζητήσει χάρες, τους είχαν ζητήσει να τους βγάζουν, τους μιλάγανε καθημερινά, ας πούμε πρωί, μεσημέρι, βράδυ με μία άνεση, και που βρισκόταν σε μία θέση συνεργασίας, για να μην πω και υποτέλειας. Περάσαν τα χρόνια, σας λέω αυτά πριν από 15 ετία. Και τώρα, το ότι υπάρχει αυτή η ασυδοσία, υπάρχουν τα προβλήματα, η συμπεριφορά προς την πολιτική, η απαξίωση της πολιτικής, ο τρόπος που εύκολα λένε όλοι οι πολιτικοί είναι ίδιοι, δείτε τη Βουλή και θα καταλάβετε, ακούστε αυτό και θα κάνετε, που αλλάζουν την ατζέντα, που χτυπιούνται αναμεταξύ τους τα νούμερα, είναι διότι αυτή η πολιτική τάξη, αυτό το πολιτικό σύστημα και κυρίως οι κυρίαρχες πολιτικές δυνάμεις των προηγούμενων χρόνων δεν δώσανε δείγματα και δεν δώσανε
αξίες και σεβασμό ως πρόσωπα και ως κόμματα προς τα ιδιωτικά κανάλια. Ίσα ίσα πλουσιοπάροχα και με νομοθετικές ρυθμίσεις επαναλαμβανόμενες, τις οποίες είπα προηγούμενα και τις οποίες άλλες υπενήχθηκα, φαινόντουσαν και φερόντουσαν ως θεραπενίδες σε αυτό το σύστημα. Πρέπει να αποστούμε από αυτή την κατάσταση. Να υπάρξει τομή. Κανένας ποτέ πολιτικός, αν ήταν δυνατόν, να μην ξαναπάρει τηλέφωνο να πει έχεις να με βγάλεις καιρό ή δεν με έβγαλες τότε ή κανόνισέ μου αυτή τη βδομάδα πριν από τις εκλογές ή θέλω αυτόν τον αντίπαλο ή σου φέρνω θέμα ή ετοιμάζομαι για το Δελτίο τον Οκτώβριο ότι θα κάνω ένα τζέρτζελο με τον κύριο Φίλη ή τον κύριο Κυριαζίδη. Αυτά είναι η καθημερινότητα και τα ξέρουν άριστα. Μιλήστε με έναν μέσα από τα κανάλια πώς μιλάνε για μας. Ήθελα να τα πω ευθύτατα και από εδώ πέρα μέσα. Διότι θεωρώ πως αφορούν όλους, όλες, όλα τα κόμματα και αφορούν και το παρόν και το μέλλον του ραδιοτηλεοπτικού χώρου και τοπίου στη χώρα μας. Ευχαριστώ.